Νύχτα θρίλερ στην Αλεξανδρούπολη. Το σκηνικό θυμίζει εμπόλεμη ζώνη εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται για 1,24 ώρο και το νοσοκομείο της πόλης εκενώνεται στη διάρκεια πρωτοφανούς ή γιγαντιαίας επιχείρησης. Μας πήραν και μας βγάλαν έξω. Γύρω στις 3-4 η ώρα εκεί πραγματικά φοβηθήκαμε όλοι, δηλαδή είχε φτάσει τόσο κοντά η φωτιά στην πύλη που λέμε δεν θα προλάβουμε να φύγουμε. Η κάπνη ήταν τόσο έντονη, αφού ξαφνικά εκεί που περιμέναμε να φύγουμε τα ασθενοφόρα, από την έντονη δυσοσμία και την κάπνα ξαναμπήκαμε μέσα, γιατί δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε, μέχρι να έρχεται το ασθενοφόρο και να ειδοποιεί αυτός που να φύγει να βγαίνει κατευθείαν έξω να φύγει. Πρώτα διασώζονται 12 νεογνάτα, οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας, ενώ ένα διασωληνωμένο στη Θεσσαλονίκη. Έγκυος με οδύνες του κετού γέννησε τελικά μέσα σε ασθενοφόρο. Με 30 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, 3 του στρατού και 2 μονάδες της ΕΤΙΚ μεταφέρθηκαν συνολικά 115 ασθενείς, ενώ άλλοι 50 περιπατητικοί ασθενείς μεταφέρθηκαν με λεωφορείο. Μέσα στο δάσος που καίγεται από χθες, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί περισσότεροι από 18 απανθρακωμένοι μετανάστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεκροί εντοπίστηκαν σε πρόχειρο παράπηγμα είτε γύρω από αυτό, με τις έρευνες να συνεχίζονται υπό το φόβο να υπάρχουν και άλλα θύματα. Η φωτιά μέσα στο δάσος της Δαδιάς ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας και οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν να ελέγξουν ένα μέτωπο το οποίο έχει κινηθεί σε ακτίνα 40 χιλιόμετρων. Εκτός ελέγχου παραμένει η φωτιά που ξέσπασε στους πρόποδες της Πάρνηθας κοντά στη Μονή Κλειστών. Στη φυλή καίγονται σπίτια και καταστήματα, ενώ οι αρχές εκενώνουν κατοικίες. Η κατάσταση είναι απόλυτα αποπνικτική, ενώ οι καπνοί φτάνουν μέχρι την Αττική Οδό. Βοηθήστε, η Τράκη φλέγεται, καίγεται, πώς να το πω, βοηθήστε. Όσο πάει και ο άνεμος δυναμώνει πιο πολύ και η φωτιά δυναμώνει. Πάμε. 50 μοναχές που είχαν εγκλωβιστεί στο μοναστήρι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με δυνάμεις της αστυνομίας που κατάφεραν να φτάσουν εκεί μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες. Κάηκαν τα σπίτια όλα από πάνω. Σας είπα να γεννώσετε να φύγετε. Βέβαια, σας είπα να φύγουμε.